σαν το κυροφύλλο στους χίλιους ένας. Δεν βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι. Απλός, καταδεικτικός. Και γινόταν αμέσως φιλικός. Υπήρξε από αυτούς που συναναστράφηκαν σταθερά το αγαθό, την ομορφιά και την αλήθεια. Αλλά είχε και αυτό το πάθος που δεν το βρίσκεις τόσο συχνά σε έναν Άγγλο τέτοιες τάξεις, ας πούμε. Και όχι μόνο πάθος, αγάπη. Πολλοί που δυσκολεύουν με την θεολογία του Φίλιππου. Ειδικά η σχέση του με την κτήση. Διάθετε και χρόνο και για όλα, γιατί έκανε και πολλά πράγματα, όχι μόνο το γράψιμο, έκανε και το κτήμα, έκανε και το κήπο, είχε και ανθρώπους που αλληλογραφία τεράστια. Ο οικολογικά θέματα, τότε που σπάνια το έβρισες, τώρα όλοι μας ξέρουμε. Μου λέει, μπορείς να το γράψεις, χαϊδεύοντας το μουσάκι του στο χάιδε του Φίλιππας. Και δεν καταστρέφουν τα έργα του Θεού, λέει ένας παλιός εκεί πέρα. Αυτό ήταν. Ήταν ο οποίος έφευγε στην πέρα ζωή, έχοντας αφήσει μια παράδοση πολύ μεγάλης ευποιίας και ευγένειας. Για να σε οδηγήσει με ένα άλλο, πιο γοητευτικό τρόπο στις μεγάλες ουσίες που έψαχνε ο ίδιος.